Γεια σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα πάω για πρώτη φορά σε fashion show. Θα πάω στο Athens Exclusive Designers Week. Είναι ουσιαστικά το fashion week της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι να φορέσω, τι μακιγιάζ να κάνω γενικότερα. Είναι η πρώτη φορά που θα πάω σε κάτι τέτοιο. Οπότε είπα να σας πάρω σε όλη αυτή τη διαδικασία μαζί μου. Εννοείται πως θα σας δείξω πλάνα και από εκεί. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει το εδώ το βίντεο. Και αυτά, πάμε τώρα να δούμε λίγο τα ρούχα. Πάμε στην ντουλάπα μου. Let's go. Θα πέσω. Πολύ καλά. Λοιπόν, για να δούμε αρχικά τι έχουμε στην ντουλάπα. Αυτό εδώ το μαύρο σακάκι είναι αρκετά κλασικό πιστεύω, μπορεί να ταιριάξει με κάτι. Α, ναι, αυτό εδώ το φορεματάκι, το είχα ξεχάσει. Ίσως είναι μια επιλογή. Ας το βγάλω και αυτό. Και το κόκκινο σακάκι, ωραίο. Έχει και μια φούστα μέσα. Ωραία, ωραία, το βγάζω και αυτό. Τώρα αυτή η βινίλ δεν νομίζω ότι ταιριάζει και πολύ. Εν τω μεταξύ δεν έχω ένα μαύρο σκέτο παντελόνι. Όλα μου τα μαύρα τζιν έχουν σκισίματα. Μισό να τα δοκιμάσω. Είναι έτσι φορηματάκι, από πάνω είναι σαν σακάκι. Σίγουρα θα το βάλω έτσι σκέτο, με καλσόν μαύρο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ωραίο. Μαύρο παντελόνι. Αυτή εδώ πέρα η μπλούζα που είναι σατέν και είναι τυρατάκι. Και από πάνω αυτό το σακάκι το κόκκινο. Μου φαίνεται λίγο αυστηρό. Μήπως να πάρω αυτό το κόκκαλο από εδώ, μας ενοχλεί. Θα προτιμούσα ίσως να βάλω κάτι άλλο. Αλλά είναι μια επιλογή σίγουρα. Το ίδιο με πριν, αλλά με φούστα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, παπούτσια έχω βγάλει κάποιες επιλογές εδώ πέρα. Θα μπορούσα να βάλω αυτά εδώ πέρα τα μποτάκια. Έχουν και τιμένα αυτά εδώ τα λουλουδάκια. Μετά έχουμε μαύρες ψηλές μπότες. Δεν είμαι σίγουρη για αυτά. Αυτά τα κόκκινα μποτάκια θέλω πάρα πολύ να τα φορέσω. Θα μου άρεσαν πολύ με ένα total black outfit. Οπότε θα δούμε αν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Και τέλος έχουμε αυτά εδώ πέρα τα μαύρα. Είναι κοντό μποτάκι, αλλά με πολύ ψηλό τακούνι. Οπότε όσον αφορά τα παπούτσια είμαστε ok. Δεν χρειάζεται να πάρω κάτι. Λοιπόν, πήγα λίγο στην αγορά. Κυρίως ήθελα να βρω κάποιο πανοφόρι, κάποια τσάντα, κάποια αξεσουάρ. Αλλά βρήκα και άλλα ωραία πράγματα. Σας τα δείξω τώρα. Θα ξεκινήσω με την τσάντα, είναι αυτή εδώ πέρα. Πολύ απλή μαύρη, έτσι μικρούλα. Αλλά μου άρεσε, ειδικά αυτά εδώ πέρα τα κουμπάκια που έχει. Γιατί είπαμε μία απλή μαύρη τσάντα, you can never go wrong. Μετά, πήρα αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι, το οποίο είναι έτσι διάφανο. Τούλι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και σκέφτηκα κάτω από αυτό μπορεί να βάλω κάποιο μπραλέτ, μια μαύρη μπλούζα. Θα δείξει πώς το συνδυάσω. Μετά πήρα αυτή την μπλούζα. Είναι κάπως σαν πουκάμισο, με λουλουδάκια, έτσι πάρα πολύ ωραίο, κόκκινο. Έχει και φρουφρού. Και ένα παρόμοιο, αυτό εδώ, το οποίο είναι λεοπάρ, ασπρόμαυρο λεοπάρ. Αυτό είναι λίγο πιο σπορ. Καλά, σπορ δεν το λες, σε καμία περίπτωση. Αλλά το πήρα σαν μια πιο safe επιλογή. Δεν ξέρω αν θα το φορέσω εκεί, αλλά μου άρεσε έτσι και αλλιώς αυτή την μπλούζα, από ό,τι την πήρα. Μετά πήρα ένα απλό μαύρο τζιν. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά όπως σας είπα δεν είχα, είχα μόνο με σκισίματα, οπότε και αυτό σίγουρα θα το φορέσω. Και για πανοφόρι, α, πήρα και μια παντελόνι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μαύρη, έχει εδώ πέρα αυτό εδώ το ζωνάκι και κάτω είναι έτσι καμπάνα. Είναι πάρα πολύ μακρύ. Ελπίζω με τα ψηλά παπούτσια να μου κάνει. Δεν ξέρω γιατί τα κάνω τόσο μακριά αυτά τα ρούχα. Ποιοι νομίζουν ότι είμαστε? Νομίζουν ότι όλοι είμαστε μοντέλα, είναι 80. Δεν ξέρω. Και για πανοφόρι πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο και ταιριάζει ή αν είναι φάση για να βγεις έξω βράδυ, κλαμπ, μπουζούκια και τέτοια. Μου άρεσε. Πάντως και το πήρα. Πάω να τα δοκιμάσω. Δεν ξέρω τι θα βάλω, ειλικρινά. Α, επίσης, πήρα και κάποια αξεσουάρ. Τα ξέρω. Πήρα αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Και πήρα και αυτά εδώ για τα μαλλιά. Τύπου θα μπορούσα να βάλω ένα εδώ. Έτσι. Γιατί όχι. Γλυκούλια είναι. Αυτά. Τώρα πάω όντως να δοκιμάσω ρούχα. Λοιπόν, φόρεσα την παντελόνα με αυτό εδώ το πουκάμισο. Είναι πολύ ωραία μαζί. Ευτυχώς το μάκρος είναι ok με αυτό εδώ το ψηλό ποτάκι. Μ' αρέσουν πολύ μαζί, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ too much το παντελόνι. Θα το δοκιμάσω και με κάτι πιο απλό. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά εντάξει, το άλλο ήταν πιο εντυπωσιακό. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ επειδή είναι πιο χαμηλοκάβαλο. Ενώ η παντελόνα έρχονταν πιο πάνω και μ' άρεσε έτσι με το μπλουζάκι. Το μπλουζάκι ωραίο πάντως. Αυτό είναι μια καλή επιλογή αν θέλω κάτι πιο safe. Αυτό εδώ το μπλουζάκι με τα φρουφρού. Λεοπάρας πρόμαυρο. Α, αυτό είναι ωραίο. Δεν ξέρω για τον μπραλέτ από μέσα, θα το δοκιμάσω και με σκέτη μαύρη μπλούζα. Επίσης, αν τελικά βάλω το παντελόνι με το κόκκινο, να βρω ένα άλλο παντελόνι για εδώ. Νομίζω ότι βρήκαμε το ένα από τα δύο outfit. Έβαλα από μέσα ένα μαύρο τυραντάκι, από πάνω αυτό εδώ με το τούλι. Και ένα μαύρο παντελόνι, απλό τζιν είναι. Σκέφτηκα επειδή είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακό από πάνω, κάτω να το κρατήσω αρκετά απλό. Και παπούτσι. Μ' αρέσει. Μισό. Μπορώ να βάλω μαζί αυτά ή ένα από αυτά. Τέλειο! Κόκκινο κραγιόν στα χείλη, να πηγαίνει και με τα παπούτσια. Και eyeliner. Νομίζω ότι έχουμε ένα από τα δύο outfit. Τώρα από πάνω θα μπορούσα να βάλω αυτό το σακάκι. Ή αυτό εδώ. Μ' αρέσει. Έτσι κι αλλιώς θα το βγάλω, δεν θα το φοράω συνέχεια. Και τσάντα αυτή εδώ πέρα.
Τέλεια, νομίζω ότι το ένα outfit το έχουμε. Τώρα για το άλλο δεν ξέρω. Νομίζω ότι στην τελική θα καταλήξω να πάρω πολλά πράγματα μαζί μου και θα αποφασίσω εκείνη την ώρα. Πείτε μου στα σχόλια τι πιστεύετε ότι έβαλα ή τι σας άρεσε περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά το μακιγιάζ, είπαμε σίγουρα θα κάνω ένα με κόκκινα χείλη και eyeliner για να πηγαίνει και με τα κόκκινα παπούτσια. Τώρα για το άλλο, σκέφτομαι έτσι να κάνω κάτι με πολλές λάμψεις, συνεπώς πολύ highlighter. Και είχα κάνει παλιότερα ένα σημείο eyeliner. Μισώ να δω αν θα βρω τη φωτογραφία. Είχα κάνει αυτό εδώ πέρα. Ουσιαστικά είναι μαύρο eyeliner και από πάνω έβαλα σημεί σκιά. Και πηγαίνει και με αυτά τα σκουλαρίκια πολύ αυτό. Ή και με αυτά αντίστοιχα που πήρα σήμερα. Θέλω λίγο πιο σκουρό. Ίσως είναι λίγο απλό, οπότε μπορεί να δοκιμάσω να κάνω κάτι με σκιά. Να κάνω κάπως το eyeliner με τη σκιά. Θα βάλω λίγο αυτό εδώ που είναι glitter primer. Ναι, wow. Βέβαια την πρώτη μέρα φτάνουμε αργά και δεν ξέρω αν θα προλάβω να κάνω όλη αυτή την υπερπαραγωγή. Θα βάλω και λίγο highlighter εδώ. Τέλεια. Και εδώ. Να δω τώρα το πιάνει το φως. Και με ένα nude crayon. Και τώρα θα λέμε στην Αθήνα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, μόλις ετοιμάστηκα, είμαι Αθήνα καταρχάς. Έφτασα στην Αθήνα. Θέλω να σας κάνω ένα room tour. Με το που μπαίνει στην είσοδο, έχει εδώ πέρα αυτό εδώ το τραπεζάκι και αυτή την πολυθρόνα. Και εδώ είναι το σαλόνι. Πάρα πολύ όμορφο. Μετά από εδώ είναι το μπάνιο. Γεια σου. Εδώ είναι η κουζίνα. Μισό, πώς ανοίγει το φως. Από εδώ. Έχει και μικρή κουζινούλα. Και από εδώ είναι το δωμάτιο. Ου, ντουλάπα. Τελικά, σαν πρώτο outfit, επέλεξα αυτό εδώ πέρα. Δεν φαίνεται. Και τα μαύρα μποτάκια. Αου, δεν είμαι τόσο ευλίχιστη το πόδι μου. Και το μακιγιάζ το έκανα. Μισό να έρθω στο φως. Όχι πολύ φως. Εδώ. Και έκανα ένα πιο ελαφρύ μακιγιάζ, γιατί το μισό το έκανα στο αυτοκίνητο. Λίγο πριν φτάσουμε, είχε απίστευτη κίνηση. Οπότε λέμε θα αργήσουμε, πρέπει να βαφτώ στο αμάξι. Οπότε έβαλα λίγο bling bling στα μάτια, έβαλα ένα πιο nude κραγιόν και είμαι έτοιμη. Σίγουρα κάτι χρειαζόμουν εδώ. Κάποιο κόσμημα έχω. Έχω μαζί μου αυτό το κολλιέ. Αλλά μου φαίνεται too much, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Θα το έχω μαζί μου. Μήπως αλλάξω γνώμη. Λοιπόν, τελικά έπιασα τα μαλλιά μου πάνω, έβαλα και αυτά εδώ πέρα τα σκουλαρίκια και φεύγω. Πω και είναι έξω τρόπο. Αυτό είναι το outfit. Ό,τι προλάβατε να δείτε από αυτό. Και σταμάτησε και το συντριβάνι. Δεν μας θέλουνε, μας διώχνουνε. Η φάση που έχω έρθει με μια βαλίτσα γεμάτη μόνο καλά ρούχα. Οπότε τώρα θα πάω για φαγητό κάπως έτσι. Δεν είχα κάτι άλλο. Απλή, λυτή και απέρτη. Λοιπόν, κάνω το μακιγιάζ μου. Μην τρομάζετε, έχω κάνει baking από κάτω. Και έχω κάνει αυτό εδώ. Από εδώ η βγει λίγο στραβό, θέλει διόρθωση. Είναι κάτι σαν eyeliner, αλλά με σκιά. Δηλαδή όλο αυτό είναι καφέ σκιά. Ωραίο, κάτι διαφορετικό. Είμαι έτοιμη. Αυτό εδώ είναι το outfit. Και το μακιγιάζ είναι αυτό εδώ. Έκανα κάτι σαν eyeliner έτσι με σκιά. Κόκκινα χείλη. Και έβαλα και αυτό εδώ πέρα το κοκαλάκι. And I'm ready. Καλτσούλα, πάρα πολύ ωραία. Μισώ να βάλω και τα παπούτσια. Έτοιμη. Γεμίζουμε όλο το τριγωνάκι στο τελείωμα του ματιού. Και επειδή το μολύβι στεγνώνει πολύ γρήγορα, άμεσα παίρνω το πινέλο μου και αρχίζω να τον τεγκραντάρω μέσα στη σκιά. Και μπλεντάρω. Και πολύ καλά ανάμεσα στη μέσα το πρεπαρικό. Τέλειο. Ναι, τώρα ολοκληρώθηκε. Χρειάζομαι ένα ring light. Είναι τέλειο. Να το πάρω μαζί μου. Φεύγω εγώ. Όντως θα το έριχνε. Εντάξει. Η βάση και τότε που κάνει το μακιγιάζ. Εγώ θα έχω την τιμή και την χαρά να της το κάνω. Να έρθουμε εδώ. Έχω εγώ.
Λοιπόν, είμαστε λίγες μέρες αργότερα. Ξέχασα να κλείσω αυτό εδώ το βίντεο, οπότε θα το κλείσουμε τώρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε fashion show. Συγκεκριμένα πήγα σε 3. Μ' άρεσε έτσι και η διαδικασία που διάλεγα τα outfits. Προσπαθούσα να δω τι θα κάνω στο μακιγιάζ μου. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο που σας πήρα μαζί μου. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.